Να ευχηθώ σε όλους καλή τετραετία και ιδίως στους νέους συναδέλφους που εξελέγησαν με την εντολή του ελληνικού λαού να βοηθήσουν στο να κρατήσουμε την παράδοση του κοινοβουλευτισμού, να ενισχύσουμε το κοινοβούλιο, τη δημοκρατία, να προχωρήσουμε σε μέτρα άμεσης δημοκρατίας που θα δώσουμε στον ελληνικό λαό μεγαλύτερες ευκαιρίες να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διάρκεια. Και θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να πάρουμε τέτοια μέτρα σε αυτή την τετραετία, θεσμικά μέτρα όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που θα αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα πράγματα όπως ο ίδιος έδωσε εντολή. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να δώσουμε εμείς πρώτοι το παράδειγμα στον ελληνικό λαό για τα επόμενα βήματά μας. Η παρούσα κυβέρνηση έλαβε για δεύτερη φορά ψήφο εμπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό. Ένα μήνυμα εθνικής ομοψυχίας, ένα μήνυμα ξεκάθαρο. Στήριξε δύο κόμματα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με ένα κοινό όραμα όμως. Και το κοινό όραμα είναι η Ελλάδα. Τώρα είναι η σειρά του καθενός, από εσάς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδείξετε ότι διαθέτεται τα ανάλογα τα ανακλαστικά και να στηρίξετε με ψήφο εμπιστοσύνης μια κυβέρνηση προοδευτική, η οποία θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 μήνες. Η Ελλάδα έχει μια ισχυρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, η οποία θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα ενώσει τον ελληνικό λαό. Θέλουμε ενωμένο και ισχυρό τον ελληνικό λαό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που δεν είναι άλλος από την έξοδο της χώρας μας, από την πολιτική της ύφεσης, της λιτότητας, της ανεργίας και να οδηγηθούμε με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη. Και για να έρθουν τομέα της εθνικής άμυνας, θα πω ότι αυτή η ενότητα έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι γνωστό ότι η εθνική ισχύς, δηλαδή ο όγκος και τα αποτυπώματα της διεθνούς υπόστασης και δράσης της χώρας, είναι συνισταμένοι πολλών παραμέτρων, όπως η στρατιωτική ισχύ, την οποία την εξασφαλίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η κοινωνική ισχύ, η οικονομική ισχύ, η δημοσιονομική σταθερότητα, η άσκηση μιας ολοκληρωμένης, ενεργούς και αξιόπιστης αμυντικής διπλωματίας. Για μας το μείζον ζήτημα είναι η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού έθνους. Η ασφάλεια της χώρας είναι ζήτημα εθνικό, υπεράνω κομματικών επιδιώξεων. Λυπάμαι για αυτά που ακούστηκαν την προεκλογική περίοδο και για εκείνους που παρέστησαν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιτεθεί προσωπικά κατά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που επικράτησαν οι φωνές και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως αυτή του κ. Κεφαλογιάννη, που διόρθωσε αυτή την τεράστια επίθεση που έγινε κατά του στρατηγού, του αρχιστράτηγου, τον οποίο επέλεξαν οι ένοπλες δυνάμεις και όχι η πολιτική ηγεσία. Απ' την αρχή ξεκαθαρίζουμε ποιο είναι το πρώτο θέμα σε σχέση με την εθνική άμυνα. Είναι η εθνική ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια στη Θράκη, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιμένουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκεί έχουμε τα ενεργειακά μας συμφέροντα. Εκεί έχουμε την προτεραιότητα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και από εκεί μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού. Έχουμε εθνικά θέματα, η επιτυχής αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί σταθερότητα, αποφασιστικότητα, συνέχεια, αλληλοκατανόηση και συνένεση. Η καλλιέργεια πνεύματος διχασμού, εσωστρέφειας και εμψημυρίας υπονομεύει τους εθνικούς μας στόχους και προσβάλλει την εθνική ομοψυχία, την οποία έχουμε σήμερα ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Βιώνουμε στις μέρες μας μεταβολές που έχουν επιπτώσεις στη γεωστρατηγική και τη γεωοικονομία. Οι κοσμογονικές αλλαγές που σημειώθηκαν και συνεχίζονται τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν μια σειρά από νέα δεδομένα που διαμορφώνουν ένα ασταθές περιβάλλον ασφάλειας που επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο. Η επιθετικότητα και η αστάθεια που επικρατεί επιβάλλει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη, την ετοιμότητα στο μέγιστο βαθμό. Μπροστά σε αυτές τις νέες προκλήσεις και τις ανάγκες, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως παράγοντας ασφαλείας και σταθερότητας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, έχουμε την απόλυτη συνέστηση της ευθύνης που υπομειζόμαστε σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Είμαστε εδώ, προκειμένου να συνεργαστούμε σε πολιτικό επίπεδο, τηρώντας τους νόμους, τους εθνικούς αμυντικούς σχεδιασμούς και την ανεξαρτησία των ενόπλων δυνάμεων. Από την αρχή κάναμε γνωστό ότι σεβόμαστε τους θεσμούς, τις παραδόσεις και το ήθος που διεύουν τη λειτουργία των ενόπλων μας δυνάμεων, η οποία πρέπει να διατηρείται ανεπηρέαστη, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που την ασκούν. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι θα ενημερώνουμε συνεχώς και θα ζητούμε τη συμβολή όλων των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Όπως πράξαμε και τους τελευταίους 8 μήνες, στο μέγιστο βαθμό, το Κοινοβούλιο
Και θα το δείξουμε στην πράξη με τις συναντήσεις μας και τις αρμόδιες επιτροπές, με τις ενημερώσεις των πολιτικών κομμάτων, με τις απαντήσεις μας στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε με τις δικές τις παρατηρήσεις και προτάσεις να εξυπηρετούν καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της άμυνας και της ασφαλείας της χώρας, αλλά και διαφάνεια και νομιμότητα. Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διατηρήσουμε το αξιώμαχο των ενόπλων δυνάμεων, με αυτά βεβαίως που μπορεί να παρέχει πολιτεία από το στέρημα του Έλληνα πολίτη. Το πρόγραμμά μας για τις ένοπλες δυνάμεις αποσκοπεί στην υλοποίηση της πολιτικής της εθνικής άμυνας όπως αυτή αποφασίζεται από το ΚΙΣΕΑ, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής και Άμυνας, και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ΚΙΣΕΑ και τη συνεχή συνεδρίαση του οργάνου αυτού. Ξεκινώ λοιπόν από το προσωπικό, όπως ξεκίνησα και τον Ιανουάριο του 2015, όταν πρωτοανέλαβα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τότε είχα δηλώσει ότι στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόδοση της δικαιοσύνης σε σχέση με τις περικοπές στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία μέρα. Στόχος μας είναι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό. Ήδη τα χρήματα έχουν αποδεσμευτεί από εξοπλισμούς και βρίσκονται στο Υπουργείο των Οικονομικών προκειμένου να πληρωθούν στους ενεργεία και στα εναποστρατεία στελέχη μας. Από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε ήταν η άμεση χορήγηση των προβλεπόμενων ημερών εκτός έδρας, του νομού Εύρου και των νησιών του Αιγαίου, σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 293. Αυτό έγινε πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας αυτούς που φυλάνε θερμοπύλες και φροντίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, αυτούς που συμπαραστέκονται στους ακρίτες μας στις έκτακτες καταστάσεις και στις φυσικές καταστροφές, δηλώνω ότι η πρώτη απόφαση αφορά την απόδοση των χρημάτων του επιδόματος παραμεθωρίου. Ήδη έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος από αυτήν. Επιπλέον, μελετούμε την περίπτωση καθιέρωσης νέου ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Το σημαντικότερο είναι ότι το φρόνημα και η ψυχή του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Σας βεβαιώνω ότι η ισχύ των ενόπλων δυνάμεων κατοχυρώνεται από την ποιοτική υπεροχή του προσωπικού μας. Γι' αυτό ο παράγοντας άνθρωπος αποτελεί για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση την πρώτη προτεραιότητα. Προς τούτο άλλωστε η ενίσχυση της αξιοκρατίας και η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων υπήρξε και θα παραμείνει φάρος της πολιτικής μας για το ανθρώπινο δυναμικό. Στην κατεύθυνση αυτή έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την υπηρεσιακή κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές, καθώς και τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των τελεχών σε θέσεις ευθύνης. Η καθιέρωση αρχών ισότητας και διαφάνειας στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις στρατευμένων, οι οποίες ήδη καλύπτονται από υπουργική απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και η λήψη μέτρων βελτίωσης συνθήκων διαβίωσης τους. Σταματήσαμε το εκφυλιστικό φαινόμενο του διαχωρισμού των στρατευσίμων σε προνομιούχους και μη. Αναστρέψαμε την απαράδεκτη κατάσταση που βρήκαμε της υπερεπάνδρωσης με στρατεύσιμο προσωπικό των μονάδων του κέντρου και της επικίνδυνα μειωμένης επάνδρωσης των μονάδων της ακριτικές περιοχές. Ήδη διπλασιάσαμε το στρατεύσιμο προσωπικό που έχει από την πρώτη μέρα, από την πρώτη σειρά που μπήκε μέσα, έχει μεταφερθεί στον Εύρο και στα νησιά. Όλοι θα υπηρετούν στον Εύρο και στα νησιά για τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα της θητείας τους. Ιδιαίτερη μεριμνά έχει ληφθεί για την καθιέρωση του νέου θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική εξέλιξη των υπαξιωματικών, καθώς και την αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Επίσης, εξετάζεται η θέσπιση θελοντική στράτευση των γυναικών και παράλληλα θα συνεχίσουμε τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τη στρατολογική τακτοποίηση των ανυπότακτων. Θεσπίζουμε καθορισμένη διάρκεια θητείας των αρχικών των γενικών επιτελείων, 2+1 έτη. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια των ενόπλων δυνάμεων, μέσω συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωση στελεχών. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών στα στελέχη σε θέματα όπως υπηρεσίες υγείας, οικιστική εξυπηρέτηση, ευνοϊκή όρεση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Ήδη συνάψαμε συμφωνία και κάθε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων έχει μια τραπεζική κάρτα με ειδικά προνόμια για τα στελέχη μας. Βασικές αρχές στην αμυντική μας πολιτική. Το πρόγραμμά μας θα πάρει σάρκα και οστά μέσα από ένα πλέγμα διοικητικών μέτρων αλλά και νομοθετικών παρεμβάσεων, μέσω των οποίων επιτυχάνει τη υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών της πολιτικής εθνικής άμυνας. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αναγκών της χώρας,
των χαρακτηριστικών του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, της κύριας απειλής αλλά και των σύρρονων απειλών, των απαιτήσεων για την οργανωτική επιχειρησιακή δομή ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και ταχείας αντίδρασης σύγχρονου στρατεύματος, της ικανότητας χειρισμού κρίσεων, της διαφάνειας και της νομιμότητας, θα συνεχίσουμε την ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η οργάνωση και ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων ως θεμελιώδους παράγοντα εθνικής ισχύως και αποτελεσματικής δυνάμεως αποτροπής αποτελεί το βασικό σκοπό του προγράμματός μας. Παράμετροι για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρώτον η ουσιαστική αύξηση του αξιόμαχου, δεύτερον εφοδιασμός και εξοπλισμός, αλλά και συντήρηση οπλικών συστημάτων και μέσων, τρίτον η εκδραίωση του κύρους των ενόπλων δυνάμεων, της ηγεσίας και των στελεχών τους, η διατήρηση του υψηλού ηθικού και η έμπρακτη αναγνώριση από την πολιτεία της υψηλής τους αποστολής. Ενδεικτικά είναι τα μέτρα και οι παρεμβάσεις του προγράμματός μας που καλύπτουν τους τομείς πρώτα της ενίσχυσης και της ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων. Προχωρούμε σε ένα επανασχεδιασμό της δομής των δυνάμεων και της δομής διοίκησης από μηδενική βάση, με σκοπό τη δημιουργία ευέλικτου, οικονομικότερου και αποτελεσματικότερου σχήματος. Η προτινόμενη νέα δομή θα συμπληρωθεί και με επανακαθορισμό των πολεμικών αποθεμάτων με νέα κριτήρια. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν όχι μόνο για λόγους δημοσιονομικούς, αλλά για λόγους πρωτίστως επιχειρησιακούς, γιατί ένας τέτοιος στρατός είναι πιο αποτελεσματικός επιχειρησιακά. Έχει καλύτερη συνείδηση της απειλής, της αποστολής και των προτεραιοτήτων του. Στόχος δεν είναι άλλος από την πλήρη αξιοποίηση των διατεθέμενων οπλικών συστημάτων και μέσων και η κάλυψη των κενών σε τομείς που κρίνονται κρίσιμες από το πρίσμα της σημερινής δημοσιονομικής κατάστασης. Όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, στο σημερινό ταχαίως εξελισσόμενο περιβάλλον, όπως οι πρόσφατες εξελίξεις στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής, καταδεικνύουν σαφώς ότι οι έννοιες κρίση και ασφάλεια υπερβαίνουν τα στερεότυπα και τα στεγανά του παρελθόντος, καθιστώντας έτσι τα όρια εσωτερική, εξωτερική, συμβατική και ασύμμετρη απειλή όσο όλο και περισσότερο δυσδιάκριτα. Ως εκ τούτου, η θεωρητική τους αποτύπωση αλλά και η στρατηγική αντιμετώπιση απαιτεί νέα σκέψη. Στόχος μας είναι η ενίσχυση συνεργασίας στο σύνολο των κρατικών φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη και διαχείριση κάθε είδους κρίσεων. Η χρήση του κυβενοχώρου, οι σύγχρονες μορφές πειρατείας, η διεθνής τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση και το προσφυγικό πρόβλημα. Τομείς που απαιτούν τη συστράτευση, τη συναντήληψη, απόλυση και την αντιμετώπιση τους. Είναι προφανές ότι οι προκλήσεις ασφάλειας αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς συνεργασία και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Όσον αφορά την κοινωνική προσφορά, αποτελεί βασική πτυχή της πολιτικής μας η ευρεία συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε δράσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Σε αυτό εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό με αναβάθμιση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, την οποία θα επιδιώξουμε. Θέλω σε αυτό το σημείο γρήγορα να πω ότι είναι σημαντική η επανίδρυση της ΜΟΜΑ, της Δίδεργων, που ήδη τελείωσε το πρώτο της έργο, πήρε σάρκα και οστά. Προγραμματική μας υπόσχεση που αξιοποιήσαμε τις μεγάλες δυνατότητες των όπλων δυνάμεων, κυρίως του μηχανικού και των υπηρεσιών της πολεμικής αεροπορίας, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, συνεισφέροντας έργα οδοποιίας, οικειοβελτιωτικά και αποκατάσταση ζημιών σε κρατικές περιοχές. Σήμερα που μιλάμε, παραδίδεται το έργο της Ικαρίας, η σύνδεση του Καρκινάδη με τον Άγιο Κύρικο. 3,5 ώρες ήθελε να πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο του Αγίου Κυρίκου, θα είναι σε 45 λεπτά. Το μηχανικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι παρόν στην Κεφαλονιά, είναι παρόν στη Σκόπελο. Αντιμετωπίσαμε άμεσα τις φυσικές καταστροφές. Δίνουμε φαγητό και ιδίως στις περιοχές που έχουμε το προσφυγικό πρόβλημα με τη συμμετοχή του στρατού, με μερίδες που μόνο οι ενόπλες δυνάμεις μπορούν να παράξουν. Και είμαστε παρόντες παντού στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Ήδη έχουμε ετοιμάσει τη συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας. Κάθε γιατρός που θα υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις θα μπορεί ταυτόχρονα να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και παράλληλα, εάν υπηρετήσει σε ένα μικρό νησί, σε ένα ορεινό χωριό που δεν έχει γιατρό, θα μπορεί παράλληλα να γράφει την θητεία του στο αγροτικό του. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με τη δυνατότητα που θα δώσουμε σε νέα παιδιά, υπηρετώντας στη Δίδεργο, στη ΜΟΜΑ ή σε άλλες υπηρεσίες, να παραμείνουν για 3 χρόνια στο στράτευμα, έχοντας πάρει επαγγελματική εμπειρία ως χειριστές μηχανημάτων, ως μηχανικοί, ως αρχιτέκτονες και με αυτή την επαγγελματική εμπειρία να μπουν στη ζωή με μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ένα μεγαλύτερο οπλισμό. Όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τις υποδομές, ξεκινήσαμε και ιδρύσαμε, κύριε Πρόεδρε, 3 λεπτά θα κάνω και θα το τελειώσω. Ιδρύσαμε την Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων και με τη συνεργασία των επιτελείων στείλαμε για πρώτη φορά στον εισαγγελέα διαφθοράς 19 υποθέσεις διαφθοράς.
19 υποθέσεις διαφθοράς. Αντιλαμβάνεστε ότι συνέβαιναν σημεία και τέρατα, που λέει και η λαϊκή ρίση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω, ότι και οι 19 αυτές οι υποθέσεις έχουν προχωρήσει στα κροατήρια, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, έχουν γίνει ανοίγματα λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και εκείνοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί οδηγούνται σύντομα στη δικαιοσύνη, και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, η οποία υποβοηθούμε με την παρουσία στρατιωτικών για να λύσουν τα θέματα που έχουν σε σχέση με τα τεχνικά προβλήματα, έχουν κάνει ένα έργο τεράστιο σε 19 υποθέσεις μέσα σε ελάχιστους μήνες, ένα έργο που δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Ο οδηγός μας είναι υφιστάμενες θεσμικές διαδικασίες και ευρέως διαδεδομένες οικονομοτεχνικές πρακτικές κοστολόγησης και αξιολόγησης αποτελεσματικότητας. Θέλω να θυμίσω ότι ο νόμος για περιπρομηθειών θα αλλάξει. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους αρχηγούς των όπλων να αποφασίζουν για μέχρι 300.000 ευρώ προκειμένου να αποκαθιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν σε ανταλλακτικά και σε μέσα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα. Ήδη προχωρήσαμε στην πώληση λιγμένων ή προς λήξη μέσα στον χρόνο οπλικών προμηθειών, ιδίως πυρομαχικών, που αυτά τα χρήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των 100 εκατομμυρίων αυτό το χρόνο και των 200 εκατομμυρίων που απαιτούν οι θεσμοί για τα επόμενα χρόνια, και δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ μείωση από τον προγραμματισμένο σχεδιασμό στον προϋπολογισμό μας. Στην αμυντική βιομηχανία ήδη έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια. Η ΕΑΒ έχει ξεκινήσει με νέα συμβόλαια, με νέες συμφωνίες. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα έχουν ήδη προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών και άνοιγμα πλέον στις αγορές όλου του κόσμου, με νέες παραγωγές, με προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες θα γίνουν στην Πάτρα, και σκοπός μας είναι να ενεργοποιήσουμε και τις άλλες αμυντικές βιομηχανίες, όπως είναι η ΕΛΒΟ και άλλες μικρότερες, οι οποίες είναι στην περιφέρεια. Τέλος, δεν έχω χρόνο πολύ να μιλήσω για την... έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα αλφα-ωμέγα, τα δυσανταγωνιστικά ωφελήματα, όχι προς όφερος των προμηθευτών, αλλά προς όφερος των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων. Και τέλος, αυτό είναι που είναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, τα 34 δισεκατομμύρια περιουσίες των ταμείων των ενόπλων δυνάμεων, των ταμείων των όπλων, που ανήκουν στους ενεργεία και στους αναποστρατεία στελέχη, που απέφεραν μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να πουληθεί ούτε 1 χιλιοστό γης, τα προχωρούμε σε δημόσιους διαγωνισμούς για την παραχώρηση χρήσεώς τους για 50 ή 100 χρόνια, με μίνιμουμ απόδοση το 5% της αντικειμενικής αξίας και με ανοιχτό διαγωνισμό στο διαδίκτυο για 5 μέρες, όπου θα μπορεί να δοθούν προς επένδυση και τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν για τη δημιουργία κατοικιών για το μόνιμο προσωπικό αξιωματικών, υπαξιωματικών και στεχνικών. Χάστε το αεροπλάνο, κύριε Υπουργέ. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε, λέγοντας ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Εγώ αναχωρώ για την Βρυξέλλες, όπου έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, και θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, με την εντολή του ελληνικού λαού, θα είναι μια κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία σαν την κυβέρνηση που άλλαξε τη μεταπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ.